Καλησπέρα, παιδιά. Να κάνουμε προσευχή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Υπάρθενος ημέρων των προαιώνιων λόγων εν σπηλέ από τεκίν απορρίτως χόρευε οικουμένη ακουτιστήσα δόξα σου με τ' άγγελων και των ποιμένων βουλήθεντα επόφθηνε παιδίον αίων των προαιώνων Θεών. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Σήμερα θα πούμε, παιδιά, με τη βοήθεια του Θεού και με την ευχή του Γέροντα, τη σχέση που έχουν τα πάθη με τους δαίμονες. Και τι είναι τα πάθη? Τα πάθη, ας αρχίσουμε από αυτό, είναι κακές έξεις, κακές συνήθειες. Κάποιος κάνει μία αμαρτία. Η αμαρτία δεν είναι πάθος, έτσι, θύμωσες μία φορά, δεν σημαίνει ότι έχεις και το πάθος του θυμού. Αλλά αν το κάνεις και δεύτερη και τρίτη, μετά σιγά σιγά αποκτάς αυτή την κακή συνήθεια να θυμώνεις. Και λέμε ότι πλέον έχεις το πάθος του θυμού. Το ίδιο είναι με όλα τα πάθη. Είναι κακές έξεις, κακές συνήθειες και ουσιαστικά είναι μια κακή χρήση που κάνουμε στις δυνάμεις που μας έχει δώσει ο Θεός. Ο θυμός, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι μια δύναμη που μας έχει δώσει ο Θεός. Και δεν είναι κακό ως δύναμη. Κακή είναι όμως η χρήση που κάνουμε. Και αντί να τον στρέφουμε εναντίον του δαιμόνων, εναντίον του αμαρτωλού εαυτού μας, του διαβόλου κλπ, τον στρέφουμε εναντίον των αδερφών μας. Κάνουμε μια κακή χρήση του θυμικού της ψυχής. Το ίδιο είναι και το επιθυμητικό. Οι επιθυμίες που έχουμε είναι πάλι δυνάμεις της ψυχής. Θέλει ο άνθρωπος, ας πούμε, τη δόξα. Έτσι. Αυτή την αγάπη για τη δόξα ο Θεός την έχει βάλει. Αλλά θα πρέπει να αγαπήσει τη δόξα του Θεού ο άνθρωπος. Την αληθινή δόξα, αυτή που πραγματικά έχει μία υπόσταση, ας πούμε, και είναι κάτι που μένει αιώνια. Αντί για αυτό, ο άνθρωπος διαστρέφει την επιθυμία και επιθυμεί την ανθρώπινη δόξα, η οποία δεν μένει. Είναι κάτι ουσιαστικά ανυπόστατο. Γιατί οι άνθρωποι θα σου πούνε τώρα μπράβο, θα σου πούνε τι καλά που, τι καλή, τι καλός που είσαι, και με τη στιγμή που θα φύγεις θα σε κουτσοβολέψουν με το διπλανό τους και θα πούνε τα αντίθετα. Είναι κάτι τελείως μάταιο, δηλαδή, αυτή. Γι' αυτό και το λέμε ματαιοδοξία, έτσι, η μάταιη δόξα του κόσμου. Ή άλλος έχει την επιθυμία, ας το πούμε, των ειδονών. Είναι μια επιθυμία κι αυτή. Θα πεις ο Θεός μας την έχει βάλει, ναι, αλλά για να αποθήσεις την ειδονή που είναι ο Θεός. Η υπέρτατη ειδονή είναι ο ίδιος ο Θεός, η πνευματική ειδονή. Και ο άνθρωπος διαστρέφει και αυτή την επιθυμία και την κατευθύνει στο να επιθυμήσει τα πράγματα αυτού του κόσμου. Αντί να κινηθεί, δηλαδή, κατακόρυφα, να επιθυμήσει τα ουράνια, κινείται οριζόντια και επιθυμεί τα γήινα πράγματα, τα υλικά, τα χαμηλά. Και ενώ είναι αετός που μπορεί να πετάει, είναι σαν τις όρνηθες που μένουν στο χώμα. Αλλά τα πάθη αυτά, να ξέρετε, ότι συνδέονται και υποκινούνται από τους δαίμονες. Και μάλιστα υπάρχουν δαίμονες ειδικοί, θα λέγαμε,
για κάθε πάθος. Υπάρχουν οι δαίμονες της πορνείας, οι δαίμονες της καταλαλιάς, της κατάκρισης, της περηφανίας, της φιλαρχίας, έτσι. Το δαιμόνιο της φιλαρχίας, η αρχικό δαιμόνιο, είναι φοβερό δαιμόνιο, που βάζει στον άνθρωπο την επιθυμία να άρχει, να είναι αρχηγός. Λοιπόν, υπάρχουν πολλών ειδών δαιμόνια, υπάρχουν πολλών ειδών. Και κάθε πάθος, κάθε κακή έξι, όπως αναλύσαμε προηγουμένως, έχει και το δικό του δαίμονα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι δαίμονες, ας πούμε, έχουν κυριέψει τον άνθρωπο, είναι δαιμονισμένος ο άνθρωπος, έτσι, που έχει τα πάθη, αλλά είναι υπό μια δαιμονική ενέργεια, δαιμονική επίρρεια. Κάθε φορά που υποκύπτει στο πάθος, είναι ενεργούμενος από κάποιο δαιμόνιο. Εκείνη τη στιγμή, όχι ότι είναι συνεχώς. Ο δαιμονισμένος, με την κυριολεκτική έννοια, είναι κάτι άλλο. Ο δαίμονας μένει μέσα του μόνιμα και, ας πούμε, τον δουλώνει τελείως και τον κάνει, όταν είναι σε μια κατάσταση έτσι πλήρους δαιμονοκαταληψίας, να κάνει πράγματα που δεν θέλει να κάνει. Δεν ξέρω αν έχετε δει δαιμονισμένο πώς είναι. Δηλαδή έχει χάσει τον έλεγχο του εαυτού του και δεν ξέρει τι κάνει. Γιατί ενεργείται από το δαίμονα και η φωνή του αλλάζει και λέει αυτά που λέει ο δαίμονας ουσιαστικά και όχι αυτά που θέλει να πει ο ίδιος. Και ο Κύριος, όταν συνομίλησε με το δαίμονες που ήταν μέσα στους δαιμονισμένους των Γεργεσινών, πήρε απαντήσεις. Μιλούσε ο δαίμονας, μιλούσε ο Κύριος, γινόταν κανονικός διάλογος. Και σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε τύχει ποτέ σε εξορκισμό, θα δείτε που ο πνευματικός που διαβάζει τους εξορκισμούς κάνει και συζήτηση με τους δαίμονες πολλές φορές. Δηλαδή απαντάει ο δαίμονας με τη φωνή του ανθρώπου, χρησιμοποιεί δηλαδή τα φωνητικά όργανα του ανθρώπου. Υπάρχουν λοιπόν δαιμόνια τα οποία ρίχνουν τον άνθρωπο στα πάθη, διεγείρουν τα πάθη, σπρώχνουν τον άνθρωπο στην αμαρτία, του δημιουργούν κάποιες αδυναμίες και φυσικά και πειρασμούς και λογισμούς. Αλλά προσέξτε, ποτέ δεν μπορούν να μας αναγκάσουν τα δαιμόνια να αμαρτήσουμε. Μόνοι μας αμαρτάνουμε, γι' αυτό και είμαστε ένοχοι. Αλλιώς δεν θα είχαμε ενοχή, γιατί να πάμε στην κόλαση, αφού φταίνει δαίμονες. Δεν φταίνει δαίμονες, εμείς φταίμε που δεχόμαστε τις υποβολές τους. Όπως το γεγονός ότι χάσαμε τον παράδεισο, δεν έφταιγε ο δαίμονας. Ο δαίμονας απλώς μας έκανε την πρόταση. Εμείς φταίμε που αποδεχτήκαμε την πρόταση δια της Εύας. Και μετά και ο Αδάμ, πάλι μέσω της Εύας έπεσε και αυτός. Υπάρχουν δαιμόνια που διεγείρουν, που ενοχλούν το σώμα, και άλλα διεγείρουν τις αισθήσεις. Αυτά είναι τα λεγόμενα παχιά δαιμόνια. Και υπάρχουν και άλλα δαιμόνια που είναι πιο λεπτά και πιο φοβερά, τα οποία πολεμούν την ψυχή και βάζουν τους λογισμούς. Να διαβάσουμε ένα περιστατικό. Ίσως έχετε διαβάσει τον Άγιο Κύριλλο το Φιλεώτη, είναι ένας ωραίος βίος, στο Νέο Εκλόγιο, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, σας το συνιστώ να το αγοράσετε, με βίους οσίων και ασκητών. Το έχει κάνει ο Άγιος Νικόδημος ο Ιωρίτης, το έχει συνθέσει, έχει διαλέξει δηλαδή ωραίους βίους Αγίων και μεγάλων Αγίων και ασκητών, και είναι πολύ έτσι βοηθητικό για την πνευματική ζωή. Νέο Εκλόγιο λέγεται. Σε αυτό το Νέο Εκλόγιο λοιπόν υπάρχει και ο βίος του οσίου Κυρίλλου του Φιλεώτου, έτσι λεγόταν αυτός ο ασκητής. Και θα διαβάσουμε λίγο από το βίο του. Ο μεγάλος ασκητής και όσιος Κύριλλος, ο Φιλεώτης, μας διηγείται το εξής γεγονός, όταν ακόμα ήταν αρχάριος στην πνευματική ασκητική ζωή του. Κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής μου αγρυπνίας, με προσευχή, στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έλεγε δηλαδή την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, εντελώς απροσδόκητα εμφανίστηκε μπροστά μου το εσωτερικό ενός ωραιότατου ναού, στον οποίο ετελείτο η Θεία Λειτουργία. Ο λειτουργός ιερεύς ήταν ένας πολύ γνωστός μου και ευλαβέστατος ερημίτης ιερομόναχος,
ο οποίος εξερχόμενος της ωραίας πύλης με το Άγιο Ποτήριο στα χέρια του και χωρίς να εκφωνήσει το μεταφόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, με κάλεσε με το όνομά μου για να κοινωνήσω τον αχράντο μυστηριό. Και εγώ, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμά του, βάδισα μηχανικά και με φόβο πολύ προς την ωραία πύλη, ταυτόχρονα όμως και μάλλον από συνήθεια έκανα το σταυρό μου, λέγοντας «Χριστέ μου, σε μένα τον ανάξιο και ό του θαύματος, βροντί γέγονεν». Έγινε μια πολύ δυνατή βροντί. Ακούστηκε μια φοβερή βροντί και τα πάντα διαλύθηκαν μέσα σε καπνό. Και απέσια δυσοσμία γέμισε όλο το κελί μου. Καταλάβατε τι είχε γίνει. Γιατί όμως? Τον έζουσαν τα φίδια. Εξαιτίας ποιών πτώσεων λογισμών πήρε αυτό το δικαίωμα διάβολος? Ήταν όλο μια διαβολική φαντασία αυτό που είδε. Γιατί ο διάβολος μετασχηματίζεται και εις άγγελο φωτός, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Και ενώ νομίζει ότι είναι άγγελος, είναι διάβολος. Γιατί έγινε αυτό τώρα, αναρωτιότανε ο Άγιος Κύριλλος. Και αμέσως θυμήθηκε τη δοκιμασία που υπέστη από αδελφούς συνασκητές. Φαίνεται ίσως τον είχαν ζηλέψει, ίσως κάτι του είπαν κάποια λόγια. Αλλά το θέμα είναι αυτός πως τα δέχτηκε. Αυτός λοιπόν θυμήθηκε πως συγκατατέθηκε σε πολύ λεπτές και ψηλές, με γιώτα, πολύ λεπτές δηλαδή, προσβολές υπερηφανίας, κατακρίσεως, καινοδοξίας και ιδιαίτερος της ιήσεως. Θα πούμε και πιο μετά τι θα πει ιήση. Συγκατατέθηκε, εχμαλωτίστηκε και έπεσε. Πολλές φορές μια θανάσιμη απροσεξία στους λογισμούς μπορεί να μας οδηγήσει στην αιώνια κόλαση της ψυχής μας. Ο διάβολος εκμεταλλεύεται και τις πλέον ελάχιστες αφορμές για να κυριεύσει και να σατανοποιήσει την ψυχή μας. Σε αυτά είναι από το βίο του Αγίου Κυρίλλου. Αυτός βέβαια ήταν σε μεγάλα μέτρα πνευματικά και γι' αυτόν η μικρή αυτή πτώση του λογισμού, η συγκατάθεση αυτή στην κατάκριση, στην καινοδοξία, στην υπερηφάνεια, στην ίση, ήταν μεγάλη πτώση. Στους μεγάλους τα μικρά ου μικρά, λέει κάπου ο Άγιος Άνης Κλίμακος, έτσι. Ανάλογα σε τι μέτρα πνευματικά είσαι, είναι και η σημασία και η βαρύτητα των πτώσεων που έχεις. Ένας που έχει δεχτεί, ας πούμε, πολύ χάρη και γνωρίζει πολλά, όπως λέει το Ευαγγέλιο, θα του ζητηθούν και πολλά. Και ένας που, ας πούμε, έχει γνωρίσει λίγα, θα του ζητηθούν λίγα. Ένας που γνώρισε πολλά, έτσι, και δεν τα τήρησε, τι λέει θα πάθει? Δαρίσεται πολλάς, έτσι, θα φάει πολύ ξύλο. Ένας που δεν γνώρισε πολλά, αλλά λίγα, και δεν τα τήρησε, τι θα πάθει? Τι? Δαρίσεται ο λίγας, και αυτός ξύλο θα φάει. Έτσι, γιατί λένε μερικοί, καλύτερα τότε να μην ξέρουμε, να μην διαβάζουμε την Αγία Γραφή, να μην πηγαίνουμε στις ομιλίες. Οπότε τη γλιτώσαμε, δεν τη γλιτώσαμε, πάλι ξύλο θα φάμε. Έτσι, απλώς θα φας λιγότερο, αλλά λιγότερο περισσότερο σημαίνει κόλαση. Έτσι, το ξύλο δεν σημαίνει παράσιο, αν λίμωνα πας στον παράσιο και τρως ξύλο. Οπότε και σε μια και σε μια άλλη περίπτωση είναι κόλαση. Οπότε δεν μας συμφέρει να μην ξέρουμε. Πρέπει να μάθουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς και να προσέχουμε πάρα πολύ. Βλέπετε πως ο διάβολος καραδοκεί και την ελάχιστη πτώση του ανθρώπου να την εκμεταλλευτεί για να αποκτήσει δικαιώματα. Όσο κανείς έχει αμαρτίες ανεξομολόγητες,
Ο διάβολος έχει δικαιώματα, προσέξτε το αυτό, παιδιά. Γι' αυτό έτσι σας παρακινώ και σας παρακαλώ, μην αφήνετε ανεξομολόγητες αμαρτίες. Μην αφήνετε, διότι ο διάβολος μέσα από αυτό έχει το δικαίωμα να ζητάει από τον Χριστό να μας πειράξει. Ζητάει τα δικαιώματά του κι αυτός. Και σου λέει, κοίταξε, έχει κάνει αυτή την αμαρτία ο τάδε ή τάδε, λοιπόν, γιατί δεν με αφήνεις, αφού είναι δικός μου, είναι δική μου. Γιατί λέει στο Θεό, δεν με αφήνεις να τον πειράξω, να την πειράξω. Και έχει δίκιο, έτσι. Και ο Θεός τον παραχωρεί να μας πειράξει, όχι βέβαια για το κακό μας, για το καλό μας. Για να μάθουμε από αυτό που θα πάθουμε. Και να μετανοήσουμε δι' αυτού του τρόπου, αφού δεν μετανοούμε. Έτσι θα το έλεγα, με τη θέλησή μας κατά κάποιο τρόπο ελεύθερα και αβίαστα και χωρίς αυτόν τον πειρασμό το δαιμονικό. Χρειάζεται να μας έρθει ένας πειρασμός για να καταλάβουμε ότι όπ, κάπου έκανα λάθος. Να ξυπνήσουμε λίγο. Υπάρχουν λοιπόν δαιμόνια παχιά που πειράζουν το σώμα και υπάρχουν και δαιμόνια πιο λεπτά και τα οποία είναι και πιο φοβερά, τα οποία μας πειράζουν μέσω των λογισμών. Τα λεπτότερα δαιμόνια, λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, στον αβάφτιστο άνθρωπο, ως σαν φαρμακερά φίδια, φωλιάζουν στο βάθος της καρδιάς μας. Και μάλιστα λέει στο κέντρο. Και όταν λέει καρδιά, μην εννοήσετε το σωματικό όργανο, αλλά το κέντρο της ψυχοσωματικής μας υπόστασης. Αυτό οι πατέρες το λένε καρδιά. Το κέντρο της ψυχής μας, αν θέλετε. Στο κέντρο του είναι μας, δηλαδή, όσο είμαστε αβάφτιστοι, είναι οι δαίμονες. Να τη μεγάλη ευλογία είναι το βάφτισμα, γιατί εσύ που θα βαφτιστείς, στο κέντρο της καρδιάς σου, το κέντρο της ψυχής σου, δηλαδή, μπαίνει ο Χριστός, μπαίνει ο Θεός. Και οι δαίμονες φεύγουν στην περιφέρεια. Αλλάζει, δηλαδή, το κέντρο σου. Και γι' αυτό είναι πολύ κακό να αφήνουμε τα παιδιά αβάφτιστα. Και λέω και στους ανθρώπους που έχουν παιδάκια, μην το καθυστερούνε. Όχι, ξέρω εγώ, να μεγαλώσει λίγο, γιατί να μεγαλώσει. Αν μπορείς και αμέσως και στις 40 μέρες να το βαφτίσεις, στις 41 μέρες μετά το σαραντισμό της μητέρας. Αν μπορεί να κοινωνάει το παιδάκι και να έχει αυτή την ευλογία, να είναι στο κέντρο της ψυχής του ο Χριστός και όχι οι δαίμονες. Και για σένα θα είναι καλύτερο, έτσι. Γιατί καταλαβαίνεις, ένας άνθρωπος που έχει στο κέντρο τους δαίμονες, δεν θα είναι και καλά όλα όσα εκδηλώνει και η συμπεριφορά του. Όταν λοιπόν βαφτιστεί ο άνθρωπος στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εκτοπίζονται από τη σωστική χάρη του Χριστού οι δαίμονες, μπαίνει στο κέντρο ο Χριστός, ενώ αυτοί παραμονεύουν γύρω γύρω από την καρδιά, στην περιφέρεια της καρδιάς, και ρίχνουν τα βέλη τους και προσπαθούν να μας ρίξουν στην αμαρτία διά των ειδονών, διά της υγρότητας των ειδονών, όπως το λένε οι πατέρες. Υπάρχει μία αιρετική διδασκαλία, ήταν μία ομάδα αιρετικών που λεγόντουσαν Μασαλιανοί. Αυτοί υποστήριζαν, δεν ξέρω αν υπάρχουν μέχρι σήμερα, ότι στην καρδιά, στο ίδιο μέρος, υπάρχουν και ο Χριστός και ο Διάβολος. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Και ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε, δεν μπορεί από την ίδια πηγή να βγαίνει πικρό και γλυκό. Έτσι, το νερό της πηγής θα είναι ή καθαρό ή βρώμικο, δεν μπορεί να είναι και καθαρό και βρώμικο. Έτσι και ένας άνθρωπος κατ' επέκταση, δεν μπορεί να είναι και καλός και κακός. Ή καλός θα είναι ή κακός. Δεν μπορεί να είσαι και φως και σκοτάδι. Αλλά δυστυχώς το πνεύμα της εποχής μας, που είναι δαιμονικό εμπολής, σου λέει γιατί όχι, να τα έχεις καλά με όλους. Και με τους αιρετικούς και με τους άθεους και με τους χριστιανούς. Οι μασόνοι, ξέρετε, αυτό λένε. Έλα σε εμάς, πήγαινε και στην εκκλησία, αλλά να έρθεις και σε εμάς. Και με το σκοτάδι και με το φως.
Αλλά ο Χριστός μας είπε ότι αυτό δεν γίνεται. Τώρα θα πούμε αυτό τι γίνεται, αφού ο Χριστός λέει δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει, διότι είναι μια σχιζοφρένεια αυτό το πράγμα. Ή θα είσαι με το φως, είσαι με το σκοτάδι. Δεν μπορεί να είσαι και φως και σκοτάδι ταυτόχρονα. Από τη στιγμή που φεύγεις από το φως, πας στο σκοτάδι, τελείωσε. Από τη στιγμή που φεύγεις λοιπόν από την εκκλησία και πας στη μασονία, λέω ένα παράδειγμα τώρα έτσι, είσαι σκοτάδι, τελείωσε. Και ας πηγαίνεις και στην εκκλησία. Έχεις πάει με το μέρος του σκοταδιού. Είδατε που είπε ο Κύριος, δεν μπορείτε σε δύο κυρίους να δουλεύετε. Από τη στιγμή που απαρνιέσαι τους δαίμονες, δεν μπορείς να είσαι μαζί τους και να λες ότι είσαι και με τον Χριστό και με τους δαίμονες. Και όμως έρχεται αυτό το σχιζοφρενικό σήμερα, η εποχή μας, να το νομιμοποιήσει και να σου πει γιατί όχι. Θα κάνεις και κοσμική ζωή, θα πηγαίνεις και στην εκκλησία σου και δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Γιατί στην εκκλησία, για να πας σωστά και να είσαι μέσα στην εκκλησία, όχι να πηγαίνεις μόνο με το σώμα σου, να είσαι οργανικό μέρος και κύτταρο της εκκλησίας, θα πρέπει να έχεις οργανική σχέση με τον Χριστό. Και ο Χριστός δεν ανέχεται βρωμιά. Δεν μπορεί να έχει βρωμιά ο Χριστός και να ενωθεί με βρωμιά. Ένας βρώμικος νους δηλαδή, μια βρώμικη ψυχή, δεν μπορεί να ενωθεί με τον Χριστό. Έστω και κατελάχιστο βρώμικη. Θα μου πείτε τώρα, εμείς μόνο κατελάχιστο είμαστε πολύ βρώμικοι. Είμαστε, αλλά μετανοούμε. Εδώ είναι η διαφορά. Και μας καθαρίζει η χάρη του Θεού. Και έτσι ενωνόμαστε. Αλλά ένας που λέει ότι μετανοεί και απ' την άλλη δεν συμμορφώνεται με αυτά που του λέει ο πνευματικός και η Εκκλησία, δεν μετανοεί ουσιαστικά. Απλώς μπορεί να εξομολογείται, αλλά δεν μετανοεί. Οπότε αυτός παραμένει βρώμικος. Ή αν κάποιος εξομολογείται τα μισά. Πάλι δεν εξομολογείται. Επομένως αυτή η θεωρία των Μασαλιανών δεν ισχύει, ότι μπορεί να είναι στο ίδιο μέρος και ο Χριστός και ο διάβολος. Οι δαίμονες κινούνται σαν σκοτεινά σύννεφα γύρω από την καρδιά και όχι μέσα στην καρδιά. Και μετασχηματίζονται σε διάφορες προκλητικές, λογιστικές, φανταστικές εικόνες. Δημιουργούν είδωλα, ψεύτικες φαντασίες και εικόνες και διεγείρουν τα πάθη. Το πάθος του εγωισμού, της υπερηφάνειας, της έμπαρσης, του αυτοθαυμασμού, της αυτολατρείας, της αρχομανίας, της καινοδοξίας, μεγαλομανίας, κοσμικότητας, αγάπης για εξουσία, φιλαργυρίας, ωρεοπάθειας, πάρα πολλά πάθη. Και από αυτά τα πάθη δημιουργούνται πολυπίκυλες ψευτοθεωρίες και φαντασιώσεις στην ψυχή από τους λεπτούς δαίμονες, με σκοπό να αποσπάσουν το νου από την τριαδική χάρη και να τον ενώσουν με τα ψεύτικα και φανταστικά είδωλα που δημιουργούν μέσα της. Και αν ο άνθρωπος δεν προσέξει, έτσι γίνεται και φαντασιόπληκτος και σχιζοφρενής. Και στο τέλος τρελαίνεται κιόλας. Το επόμενο σκαλοπάτι της υπερηφάνειας είναι, λέει ο Άγιος Άνας Κλίμακος, είναι η τρέλα. Και σου λέει ο άλλος, εγώ είμαι ο Μέγας Ναπολέων. Έτσι, και δεν το βγάζει από το μυαλό του ότι είναι ο Μέγας Ναπολέων. Πώς έφτασε και ο άνθρωπος. Επειδή ακριβώς υποχώρησε στα πάθη και κατεξοχήν στο πάθος της περηφάνειας, μετά ο διάολος τον τρέλανε στο τέλος. Και του φτιάξε ένα ψεύτικο είδωλο με το οποίο ταυτίστηκε. Τα πονηρά πνεύματα προβάλλουν εικόνες δελεαστικές. Δηλαδή επιθυμητές στον άνθρωπο. Συνήθως δε τα ίδια μετασχηματίζονται σε είδωλα ελκυστικά ανάλογα που ρέπει η ψυχή μας. Έτσι, ο άλλος έχει το πάθος της φιλιδονίας, βλέπει αντίστοιχες φαντασίες, αντίστοιχα είδωλα. Είτε στον ύπνο του είτε ξύπνιος του. Γι' αυτό κανείς, ας πούμε, και από το τι βλέπει στα όνειρα,
μπορεί να καταλάβει και τι πάθη έχει. Αν έχει το πάθος της κοιλιοδουλίας, ας πούμε της γαστριμαργίας, θα ονειρεύεται φαγητά, συμπόσια κλπ. Κλπ. Ανάλογα τα πάθη. Αν είναι θυμώδης και κρατάει κακία, θα βλέπει πράγματα τέτοια που να έχουν σχέση με καταδιώξεις, με αγωνίες, με άγχος, με εκδικήσεις, τέτοια πράγματα. Ταραχώδη όνειρα. Αλλά και στο ξύπνιο μπορεί να σου δημιουργήσει φαντασίες. Βλέπετε, αυτός ο μοναχός, ο Άγιος Κύριος, προσευχότανε και την ώρα της προσευχής του φτιάξε αυτή τη φαντασία. Ολόκληρη θεία λειτουργία έστησε ο διάβολος, σκηνικό, και θεία κοινωνία υποτίθεται, και τον κάλεσε ο υποτιθέμενος ιερέας, που ήταν πάλι δαίμονος, να κοινωνήσει χωρίς να πει το μεταφόβου Θεού. Δηλαδή σαν να ήταν κάτι πολύ σπουδαίο, σαν να ήταν ιερέας. Γιατί ξέρετε, ποιοι κοινωνούν πριν το μεταφόβου? Κοινωνούν μόνο οι ιερείς, μέσα στο ιερό. Και όλο αυτό γιατί? Για να του θρέψει την υπερηφάνεια, στην οποία αυτός είχε συγκατατεθεί προηγουμένως. Είχε κάνει την πτώση του. Οπότε το εκμεταλλεύτηκε ο διάολος, λέει, σου αρέσει η περηφάνεια, τώρα δεις θα σου φτιάξω εγώ. Του φτιάξε ένα ολόκληρο σκηνικό για να τον υψώσει ακόμα περισσότερο, να το φουσκώσει ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό κανείς πρέπει να προσέχει τις μικρές, ας πούμε, συγκαταθέσεις. Γιατί λένε, εντάξει, μια μικρή αμαρτία ήταν αυτό. Και οι μικρές όμως θα πρέπει να φεύγουν, να μην τις αποδεχόμαστε. Γιατί πιάνει το διάβολος από αυτές τις μικρές και μας φουσκώνει, ώστε να μας ρίξει και στις μεγάλες. Όταν ο νους μας θεληματικά και αυτάρεσκα ενώνεται με αυτά τα είδωλα που μας φτιάχνουν οι δαίμονες, ευχαριστιέται δηλαδή με αυτές τις φαντασίες, τότε η ψυχή μοιχεύει. Γιατί ουσιαστικά ενώνεται με αυτά τα είδωλα. Ταυτίζεται με αυτά, αντί να είναι ενωμένη με τον Χριστό, που είναι ο νυμφίος της ψυχής μας, πρέπει να είναι ο νυμφίος, και τότε έχουμε με αυτή την ψυχοσωματική συμμετοχή στην αμαρτία. Πολλές φορές μας λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι τα δαιμόνια μαλώνουν μεταξύ τους. Και είναι επόμενο αυτό, έτσι, δεν υπάρχει αρετή στα δαιμόνια, ούτε αγάπη. Γιατί υπάρχει κακία και εγωισμός. Ξοχήν μέγας εγωισμός υπάρχει στο διάβολο, έτσι, και στα δαιμόνια. Αυτά λοιπόν, αφού έχουν εγωισμό, το καθένα κοιτάει τον εαυτό του, θα λέγαμε. Πώς να προβληθεί αυτό. Οπότε μάλλον μεταξύ τους τα δαιμόνια. Παρόλο που συμμαχούν για να καταστρέψουν την ψυχή μας, μέχρι να κάνουν τη δουλειά τους, τότε τα λεπτότερα δαιμόνια που ερεθίζουν την ψυχή με τους λογισμούς συγκρούονται με τα παχύτερα που ερεθίζουν και πειράζουν το σώμα και τις αισθήσεις. Γιατί μαλώνουν μεταξύ τους? Γιατί και οι δύο κατηγορίες των δαιμόνων θέλουν την καταστροφή της ψυχής, η κάθε μια για λογαριασμό της, ώστε να καμαρώνουν και να καυχόνται στον αρχηγό τους, έτσι, στον διάβολο, για την πτώση μας. Και να λένε ότι να, εγώ τα κατάφερα. Η ψυχή γίνεται πτώμα, σιχαμερό και σκοτεινό, όταν με την αμαρτία ο διάβολος της αφαιρέσει το φως. Αυτό φαίνεται και στο πρόσωπο. Ιδίως όταν ο χριστιανός πάει να κοινωνήσει με ακάθαρτη ψυχή, απροετοίμαστη και ανάξια. Έτσι, φαίνεται ένα σκοτάδι. Και όταν κανείς κοινωνήσει ανάξια, γίνεται ακόμη πιο σκοτεινός. Γι' αυτό είναι λάθος να κοινωνάς ανεξομολόγητος και ανευλόγητος. Μερικοί σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Για το καλό σου λέει, είναι Χριστούγεννα, ή μου το πει η μαμά μου, ας πούμε, και επειδή το πει η μαμά σου, και δεν πάνε να εξομολογηθούν, να καθαριστούν. Παθαίνουν μεγαλύτερη ζημιά. Όχι γιατί ο Χριστός τους τιμωρεί, αλλά διότι αυτοί προσβάλλουν τη χάρη και
την αγαθότητα του Θεού με αυτό που κάνουν. Είναι, να το πω έτσι, σαν να παίρνεις τον Χριστό και να το βάζεις στο αποχωρητήριο. Μετά τι θα πάθεις, καλό φυσικά. Υπάρχουν επίσης κατηγορίες δαιμόνων ως προς την πονηρία, βαθμίδες δηλαδή πονηρίας. Υπάρχουν πονηρά πνεύματα και υπάρχουν και πονηρότερα. Λέει ο ίδιος ο Κύριος ότι όταν το ακάθαρτο πνεύμα βγει από τον άνθρωπο, και πότε βγαίνει, όταν ο άνθρωπος μετανοεί. Κατ' εξοχήν βγαίνει όταν βαφτίζεται ο άνθρωπος, που υποτίθεται ότι έχει μετανοήσει, έτσι προσέξτε, γιατί και σήμερα μπορεί να σας τεθεί το θέμα του βαφτίσματος, να βαφτίσεις ένα παιδάκι σου λέει, έτσι, ένα μετανάστη έχουμε πολλούς, Αλβανούς κλπ. Το θέμα είναι, έχει μετανοήσει, έχει καταλάβει τι θα κάνει, γνωρίζει τι σημαίνει ορθόδοξη ζωή και ορθόδοξη πίστη. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε να βαφτίζουμε, θα πρέπει να προηγηθεί μετάνοια. Όταν λοιπόν μετανοήσει, τότε φεύγουν τα δαιμόνια. Όταν ο άνθρωπος επίσης εξομολογείται και μετανοεί, πάλι φεύγουν τα δαιμόνια. Και όταν φεύγει το δαιμόνιο, λέει, από τον άνθρωπο, λέει ο Χριστός μας, διέρχεται διά ανίδρων τόπων. Περνάει μέσα από τόπους ερημικούς και άνιδρους. Ζητούν ανάπαυση, ζητώντας κάπου να αναπαυτεί. Γιατί έφυγε από τη φωλιά του. Η φωλιά του ήταν η καρδιά του ανθρώπου. Το διώχνει ο άνθρωπος με τη μετάνοια, κάπου πρέπει να πάει. Ανάπαυση δεν βρίσκει, ούχε βρίσκει ανάπαυση, λέει ο Κύριος. Και βρίσκει ανάπαυση όταν κυριεύει τον άνθρωπο με τα πάθη. Δηλαδή κάθε φορά που υποχωρούμε, παιδιά μου, στα πάθη, δίνουμε φαγητό στο διάβολο, είναι φοβερό αυτό, έτσι. Τρέφουμε τον διάβολο. Λέει κανείς, δεν μπορώ να ηρεμήσω, λέει, μα άμα το κάνω αμαρτία, τότε ηρεμώ. Ναι, γιατί ηρεμείς τότε, γιατί σε αφήνει ο διάβολος. Μέχρι τότε αντιστέκεσαι και σε πειράζει. Και σου φαίνει μια ταραχή. Λοιπόν, τον έθρεψες, ησύχασε μετά, για λίγο όμως. Και πάλι τα ίδια. Αυτό μοιάζει, ξέρετε, το ίδιο συμβαίνει και στο ξεμάτιασμα. Σου λέει, δεν μπορώ, λέει, έχω πονοκέφαλο, έχω αυτά, διάβασέ με. Το διαβάζει, ηρέμησε. Μετά από καμιά ώρα, τηλέφωνο. Διάβασε με, πάλι τα ίδια. Μετά την άλλη μέρα, πάλι τα ίδια. Φεύγει το δαιμόνιο και ξανάρχεται. Γιατί ο διάβολος δεν θέλει ο άνθρωπος να εξομολογηθεί και τον ξεγελάει με αυτό. Σου λέει, τώρα τι να εξομολογηθείς, να πες τη θεία σου εκεί πέρα να σε ξεματιάσει. Αλλά αυτό τι είναι, είναι μια τέχνη του διαβόλου. Υποχωρεί για λίγο, ηρεμεί δηλαδή το δαιμόνιο επειδή του κάνει τη χάρη. Γιατί δεν επιτρέπεται να ξεματιάσει κανένας. Μόνο ο ιερέας να διαβάζει την ευχή της Βασκανίας. Λαϊκός δεν επιτρέπεται να ξεματιάσει. Υποχωρεί για λίγο. Εσύ λες ότι έπιασε η προσευχή, που δεν είναι σωστή η προσευχή αυτή, γιατί γίνεται με υπερηφάνεια και είναι έξω από την εκκλησία. Και ξεγελέσαι έτσι. Αλλά θες να ξεγελαστείς, γιατί έχεις υπερηφάνεια. Δεν θες να πας να ταπεινωθείς, να ξαγορεύσεις τα αμαρτήματά σου. Όταν λοιπόν ο διάβολος φύγει από τον άνθρωπο με την ειλικρή μετάνοια, δεν αναπαύεται. Και ψάχνει να βρει κάπου να σταθεί. Και λέει το δαιμόνιο τότε, «Εις τον οίκον μου επιστρέψω, θα ξαναγυρίσω στο σπίτι μου. Όθεν εξήλθον από εκεί που βγήκα. Και ελθόν, και αφού ξαναγυρίσει, ευρίσκει σχολάζοντα και στεσαρωμένον και κεκοσμημένον». Ποιον? Τον οίκον του. Το σπίτι του το βρίσκει και τον άνθρωπο που ήταν ο οίκος του να είναι σχολάζον. Τι θα πει σχολάζον, έξω και σχολείο. Είναι τραλαλά, έτσι, αμέριμνος. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή δεν έχει επιφυλακεί στον εαυτό του. Δεν έχει φροντίδα, δεν έχει επιτήρηση στον εαυτό του. Τον βλέπει το σπίτι σεσαρωμένο και κεκοσμημένο, αλλά αφύλακτο. Και ενώ, ας πούμε,
ο άνθρωπος αυτός είναι έτσι, ο δαίμονας ξαναμπαίνει στην ψυχή του. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλέον διατεθειμένος, είναι δεκτικός, είναι ανοιχτός σε αυτή την επίθεση που του κάνει ο διάβολος. Το δωμάτιο της ψυχής που είχε προηγουμένως καθαριστεί και στολιστεί με τη μετάνοια και είχε βγει ο άνθρωπος φωτεινός από την εξομολόγηση και χαρούμενος και ειρηνικός, ξαναγίνεται βρώμικο με τον διάβολο και τα πάθη. Γιατί ο άνθρωπος δεν φρόντισε, αλλά αμέλησε και ακιδίασε. Ακιδιάζω, ξέρετε τι θα πει. Είναι από το κίδομαι που σημαίνει φροντίζω. Ακιδιάζω, δεν φροντίζω, δεν φυλάω το σπίτι, δεν προσέχω τις πόρτες και τα παράθυρα, οπότε μπαίνει από εκεί μέσα ο θάνατος. Και το δαιμόνιο τότε, όταν βλέπει ότι το σπίτι είναι έρημο και αφύλακτο, πορεύεται, λέει, και παραλαμβάνει με θεαυτού 7 έτερα πνεύματα, πονηρότερα εαυτού. Να του τώρα. Υπάρχουν και πνεύματα πονηρότερα. 7 κιόλας. Δηλαδή πολύ περισσότερα από ό,τι ήταν πριν. Και εισελθόνται και αφού μπουν αυτά μέσα, κατοικεί εκεί. Μένουν εκεί πέρα. Και από εδώ καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και πνεύματα πονηρότερα. Και πώς ενεργούν τα πνεύματα και πώς ο άνθρωπος, δεν είναι αρκετό να εξομολογηθεί, να μετανοήσει μια στιγμή στη ζωή του, αλλά θα πρέπει να είναι συνεχώς επιφυλακή. Γιατί πολλοί, παιδιά μου, ξεκίνησαν καλά και μείναν στη μέση του δρόμου. Προσέξτε, μην το πάθετε. Ξεκινάει κανείς καλά, μετανοεί, χαίρεται. Τι ωραία που είναι η χριστιανική ζωή, και είναι όντως ωραία η χριστιανική ζωή. Πάει μέχρι ένα σημείο και μετά όπου σταματάει. Πέφτει σε ακιδεία, σε βαρεμάρα, σε νοθρότητα. Οπότε ο διάβολος δεν τον αφήνει έτσι, σου λέει, γιατί υπάρχει και επιτήρηση, έτσι έστω από μακριά μας παρακολουθεί. Και όπου βρει ότι λίγο χαλαρώσαμε, επιτίθεται να ξαναμπεί. Και λέει ο Αββάς Δωρόθεος, άλλος πάει, λέει, μέχρι τη μέση του δρόμου και γυρνάει πίσω. Και δεν θα γυρίσει εκεί που ήσουνα, αλλά πού θα πας? Εκεί που θα σε πάνε τα 7 δαιμόνια τα άλλα, που θα έρθουν μετά. Θα πας πιο κάτω, πολύ πιο κάτω από ό,τι ξεκίνησες. Άλλος πάει, λέει, μέχρι την πόλη, τα τείχη της πόλης και γυρνάει πίσω. Λίγο θέλει, δηλαδή, για να μπει στο παράδεισο και πάλι γυρνάει πίσω. Και είναι τραγικά αυτό το πράγμα, να κάνεις αγώνα χρόνια και μετά να το χάσεις. Για μια στιγμή αμέλειας και ακιδείας. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας περιγράφει το θαύμα που έγινε όταν ένας πατέρας έφερε στο Χριστό το παιδί του, το οποίο, προσέξτε, ήταν άλαλο και κοφό. Δεν μπορούσε να μιλήσει και δεν άκουγε το παιδάκι. Είχε καμιά πάθηση οριλά? Όχι. Είχε πνεύμα άλαλο και κοφό. Δηλαδή υπάρχουν και πνεύματα πονηρά, δηλαδή, τα οποία δημιουργούν αλαλία και κόφωση στον άνθρωπο. Να ένας λόγος ακόμα που πρέπει να βαφτίζονται τα μωρά. Δηλαδή και σωματικά θα ωφεληθούν. Και ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία γλιτώνει και από πολλές σωματικές αρρώστιες που δημιουργούν οι δαίμονες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι το πνεύμα το κοφό και άλαλο είναι το δαιμόνιο της ακολασίας. Ως κουφό που είναι, δεν θέλει να ακούσει το Θείο Λόγο. Βλέπεις, οι άνθρωποι ακόλαστοι, ανήθικοι, δεν θέλουν να ακούσουν για Χριστό, για Θεό, για εξομολόγηση, ούτε που να γίνει λόγος, βέβαια, ή για εκκλησιασμό. Δεν μπορώ, σου λέει, να πω εκκλησία, με πειράζει το θυμίαμα. Δεν θέλουν να ακούσουν ψαλμούς και οδές πνευματικές και ούτε να μιλήσουν στο Θεό, να προσευχηθούν. Γι' αυτό είναι και άλαλο. Οι άνθρωποι ανήθικοι δεν θέλουν να προσευχηθούν.
να λαλήσουν δηλαδή στο Θεό προσευχές. Και δυστυχώς πολλές φορές και με εμάς συμβαίνει αυτό, έτσι, τους χριστιανούς. Και ούτε θέλουμε να μιλήσουμε στο Θεό, να κάνουμε προσευχή, ενώ ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε, μας πιάνει το δαιμόνιο αυτό και το δαιμόνιο της ακηδείας, και ούτε θέλουμε να ακούσουμε Λόγο Θεού. Όπως υπάρχει το ακάθετο πνεύμα και το δαιμόνιο της ακολασίας, υπάρχουν και όλα τα δαιμόνια, τα αντίστοιχα για όλα τα πάθη. Το φοβερότερο και λεπτότερο ακάθαρτο πνεύμα από όλα είναι το πνεύμα της υπερηφάνειας, το δαιμόνιο της υπερηφάνειας και της ιήσεως. Να δούμε τι είναι αυτή η ίηση. Η ίηση είναι από το ρήμα ίωμε, που σημαίνει νομίζω. Να ξέρετε, τα αρχαία ελληνικά δεν είναι δύσκολα, είναι πολύ εύκολα να τα μάθετε. Και δεν θέλει χρόνο, γιατί ουσιαστικά τα μιλάμε τα αρχαία ελληνικά. Οι λέξεις, οι αρχές είναι μέσα στη γλώσσα μας. Απλώς σήμερα τις έχουμε ως σύνθετες. Δεν έχουμε τις απλές λέξεις τις αρχές. Το λέω αυτό γιατί σας λέω αυτούσια τα χωρία και το κάνω σκόπιμα. Μη σας φαίνονται δύσκολα. Λίγο κανείς αν συγκεντρωθεί θα βρει τι σημαίνει κάθε λέξη. Η ίηση λοιπόν είναι το να νομίζεις ότι είσαι κάτι. Ιώμε θα πει νομίζω. Το να πιστεύεις ότι αξίζεις κάτι. Και παρά την εργασία την πνευματική που γίνεται μέσα σου και που ειλικρινά προσπαθείς με όλα τα μέσα που διαθέτει η Εκκλησία να αγωνιστείς, και ενώ λες, αλλά μόνο λες, ότι είσαι αμαρτωλός, εν τούτης μέσα σου βλέπεις και πιστεύεις ότι διαφέρεις από τους άλλους ανθρώπους, ότι είσαι καλύτερος. Λες, δεν είμαι κλέφτης, δεν είμαι φωνιάς, δεν είμαι ναρκωμανής, όπως είναι τόσοι και τόσοι. Ούκι μη ως περιλυπή των ανθρώπων άρπαγες, άδικη μοιχή, φωνής, ψεύστες, ασεβείς. Αλλά αν το ψάξουμε παιδιά θα δείτε ότι σε όλα είμαστε. Γιατί φόνος δεν είναι μόνο, ας πούμε, να φωνεύσεις κάποιον άνθρωπο. Είναι πάρα πολλά πράγματα που είναι φόνος. Μπορείς να φωνεύσεις και με ένα λόγο. Έτσι, ο άλλος καταργείται, ας πούμε, η μάνα καταργείται το παιδί και το παιδί πεθαίνει, σκοτώνεται. Το πνεύμα λοιπόν αυτό της ίσεως δυστυχώς υπάρχει μέσα μας και είναι, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, είναι μια πικρή ρίζα από την οποία βλαστάνει μετά το μεγάλο αυτό πάθος της υπερηφάνειας. Αν κανείς δεν βγάλει τη ρίζα, δεν κόβεται η υπερηφάνεια. Και φυσικά δεν κόβεται κανένα πάθος μετά, διότι όλα τα πάθη ξεκινάνε από εκεί. Από τη ρίζα της ίσεως, της ιδέας ότι είσαι κάτι και ότι είσαι καλύτερος από τους άλλους. Στο βάθος, αν το ψάξουμε παιδιά, θα δείτε ότι το έχουμε όλοι αυτό το πάθος, δυστυχώς. Και μόνο οι καθαρμένοι Άγιοι δεν το έχουν, επειδή εργάστηκαν στον εαυτό τους πολύ. Και το ξερίζωσαν με τη χάρη του Θεού. Και επειδή ακριβώς εμείς υποτίθεται ότι κάνουμε και κάποιον αγώνα πνευματικό, πιο εύκολα μας προσβάλλει αυτό το πάθος της ίσως και της υπερηφάνειας. Γιατί βλέπει κανείς γύρω του που οι άλλοι δεν αγωνίζονται πνευματικά, μάλλον αγωνίζονται δαιμονικά, ποιος να ξεπεράσει τον άλλο στην κακία, και καυχόνται κιόλας για την κακία, και σου έρχεται σε ένα λογισμό ότι εσύ είσαι κάτι, ενώ δεν είμαστε τίποτα. Η ίση λοιπόν τρέφεται με αυτή τη σύγκριση που κάνουμε με τους άλλους, η οποία σύγκριση και κρίση δεν απέχει πολύ από την κατάκριση, είναι πολύ κοντά με την κατάκριση. Γι' αυτό το καλύτερο είναι να μην συγκρίνετε τον εαυτό σας με κανέναν. Από πάρα πολλά πράγματα θα γλιτώσετε και από πάρα πολλές αμαρτίες.
Η ίση είναι ακόμη το χειρότερο και το φοβερότερο από όλα τα πάθη του ανθρώπου, όπως και η πονηρία που ακολουθεί την ίση. Είναι τόσο σκοτεινή όσο πιστεύει ο δυστυχής χριστιανός ότι τα γνωρίζει όλα, και τόσο ανόητη όσο αγνοεί την άγνοιά της και νομίζω ότι δεν το έχει, ενώ το έχει. Και εκείνο που δεν έχει είναι τη γνώση του Θεού. Η διόρθωση του πάθους αυτού επιτυχάνεται ως εξής. Μόλις δούμε κάποιον αμαρτωλό που έχει μία κακία που τυχόν δεν την έχουμε εμείς, τουλάχιστον φανερά, γιατί κρυφά μπορεί να την έχουμε, να συγκρίνουμε τον εαυτό μας όχι με αυτόν τον αμαρτωλό που βλέπεις να αμαρτάνει, αλλά με τον Άγιο Αντώνιο, με τον Μέγα Βασίλειο, με τον Άγιο Θανάσιο, τον Άγιο Νικόλαο, την Αγία Συμπλητική, οι οποίοι μας ξεπερνούν στις αρετές σίγουρα, αλλήμον αν δεν το πιστεύεις πια. Το πνεύμα της υπερηφάνειας καλεί για μεγαλύτερη καταστροφή της ψυχής μας και άλλα λεπτότερα πνεύματα, σκοτεινά και ακάθαρτα, που συνεργάζονται μαζί του, όπως το πνεύμα της περιέργειας. Η περιέργεια τρέφει την υπερηφάνεια, για να δω τι έκανε, γιατί το έκανε, πώς το έκανε, α, έτσι, να ορίστε, καλά, έτσι, καλά σκεφτόμουν εγώ, τέτοια είναι, τέτοιος είναι, εγώ είμαι πολύ καλύτερος, καλύτερη, και τρέφεται μέσω της υπεριέργειας η υπερηφάνεια και η ιδέα η μεγάλη ότι είμαστε κάτι. Και με το να ασχολείσαι με τους άλλους πάλι πέφτει σε πολλές τέτοιες παγίδες. Υπάρχει ακόμα το πνεύμα της ασπλαχνίας, της σκληρότητας, της αλαζονίας, της ιδιορυθμίας, της ανυπακοής, της ανυπομονησίας, της αυθάδειας. Όλα αυτά είναι πνεύματα που συνεργάζονται με το πνεύμα της υπερηφάνειας. Επίσης, το πνεύμα της ασέβειας, της ολιγοπιστίας, της αμφιβολίας, της υποκρισίας, της αχαριστίας, της ανέδειας, πολύ φοβερό πνεύμα αυτό, και το βλέπει κανείς και στα παιδιά ακόμα τα μικρά. Ανέδεια, αδιαντροπιά, κανένας σεβασμός. Φιλαρχία, βλασφημία. Όλα αυτά τα πνεύματα, λεπτά πνεύματα, λειτουργούν μαζί με το πνεύμα της υπερηφάνειας. Κάποτε ένας ασκητής, ύστερα από 50 χρόνια άσκησης στην έρημα της Παλαιστίνης, είπε: «Ας πάω και εγώ να ξεκουραστώ στον Παράδεισο». Παίρνει λοιπόν το ραβδάκι του και πάει στον Παράδεισο. Φτάνει απ' έξω και χτυπάει την πόρτα του Παραδείσου. «Ποιος είναι?» ρωτάει από μέσα μία γλυκιά φωνή. «Εγώ, Χριστέ μου, ο πατήρ Φιλάρετος», απαντά ο ασκητής. Καμιά απάντηση. Η πόρτα παρέμεινε κλειστή. Περίμενε. Βλέποντας ότι δεν ανοίγει, πήρε το ραβδάκι του και ξαναγύρισε στην έρημο. Κάθισε άλλα 10 χρόνια λυπημένος, σκεπτικός. Καινούργια άσκηση, νέοι αγώνες, πολλή προσπάθεια και κόπος για αυτογνωσία. Πέρασαν 10 χρόνια ακόμα, ξαναπήγε στον Παράδεισο, ξαναχτυπάει την πόρτα. «Ποιος είναι?» πάλι η ίδια γλυκιά φωνή, ακούστηκε να ρωτά. Η απάντηση του ασκητού: «Η εικόνα σου, Χριστέ μου». Και η πόρτα άνοιξε και η αγκαλιά του Χριστού τον δέχτηκε. Με το που είπε «εγώ, Χριστέ μου», κανένας δεν μπαίνει στον Παράδεισο, γιατί στον Παράδεισο πάνε αυτοί που έχουν αγάπη, έτσι, στους άλλους, όχι στον εαυτό τους, και προπάντων αγάπη στον Χριστό. Δεν θα μας σώσει ο Θεός για τα καλά μας έργα, ούτε για τις εντολές που τηρήσαμε, ούτε για τις αρετές που καλλιεργήσαμε, ούτε για το πόσες φορές συμμετείχαμε στα Πανάγια Μυστήρια, αλλά για την ταπείνωση που είχαμε στην καρδιά και που δείξαμε έμπρακτα στη ζωή μας. Πόσο δηλαδή βγάλαμε το εγώ και βάλαμε το εμείς και βάλαμε το Χριστό στη θέση του εγώ. Ο Θεός μας σώζει, βεβαιώνει η πείρα των Αγίων, μόνο για την ταπείνωσή μας, έτσι, που είναι το αντίθετο της υπερηφάνειας.
που είπαμε ότι είναι το κορυφαίο πάθος και το χειρότερο. Αυτά ήθελα να σας πω και τώρα αν έχετε ακούω τις ερωτήσεις σας. Γεννιόμαστε με κάποιες συγκεκριμένες αδυναμίες και αυτές εκμεταλλεύονται από τον ιό στη ψυχή μας. Τι στην πορεία της ζωής να έχουμε τις εμπειρίες μας το κύκλο τα πάθη. Γεννιόμαστε με αδυναμίες που έρχονται κληρονομικά. Έλεγε ο πατήρ Πορφύριος ότι στη συμπεριφορά που εκδηλώνει ο κάθε άνθρωπος δεν φταίει μόνο ο άνθρωπος ο ίδιος, αλλά φταίνει πολλά πράγματα. Φυσικά φταίει και ο ίδιος, γιατί το τελικό και το λέει αυτός, αλλά οπωσδήποτε έχει επηρεασμούς από όλη τη σειρά των προγόνων του, έτσι, οι οποίοι ας πούμε του κληρονομούν το υλικό τους, και το καλό και το κακό υλικό. Βεβαίως η Εκκλησία μας θεραπεύει όμως, γι' αυτό έχει σημασία το βάθισμα να γίνει γρήγορα, γιατί με το βάθισμα έρχεται η υγεία. Τώρα θα μου πείτε μετά πώς γίνεται και πάλι, βλέπουμε τα μωρά, έχουν ένα πείσμα, μια περηφάνεια, ένα θέλημα, ένα εγωισμό και κάνουν το βίο αβίωτο στις μητέρες και στους πατέρες. Είναι διότι δεν γίνεται σωστή αγωγή από τους γονείς. Οι ίδιοι γονείς μετά ξαναεξάπτουν στο παιδάκι τα πάθη. Με τα μπράβο μπράβο που του λένε, με το ότι του κάνουν συνεχώς τα θελήματα, οπότε του τρέχουν τον εγωισμό, την υπερηφάνεια, και από την υπερηφάνεια μετά ξαναφουντώνουν όλα τα πάθη, έτσι. Αυτή είναι η διαδικασία, η παθολογική μας, η παθολογική φυσιολογία, αν το πούμε έτσι, με ιατρικό όρο. Έτσι αναπτύσσονται τα πάθη. Κατάλαβες, Γεννιόμαστε αλλά θεραπευόμαστε, αλλά πάλι αρρωσταίνουμε λόγω της κακής αγωγής των γονέων μας. Και μετά και δική μας, μετά και εμείς συνεχίζουμε να χτίζουμε αυτό που άρχισαν οι γονείς. Οι γονείς εμάθανε να αγαπάς τη δόξα, τα μπράβο, τους καλούς βαθμούς, τις πρώτες θέσεις, το καλό φαΐ, τα ωραία ρούχα, τα ωραία πλεξίματα κλπ. Και μετά χτίζεις και εσύ το ίδιο. Βλέπεις και τη μάνα σου, τον πατέρα σου, πώς κάνουν αυτοί. Και η αρρώστια προχωράει όλο και πιο βαθιά. Και όταν κανείς το αρχίσει και το καταλαβαίνει, όσο πιο γρήγορα το καταλάβεις, τόσο καλύτερα. Να μην θεριέψουν τα χορταράκια και γίνουν θάμνοι και δέντρα, γιατί είναι πολύ δύσκολο να τα ξεριζώσεις. Πάτερ, αυτό που είπαμε πριν για το ότι ο Χριστός είπε ότι όταν φεύγει ένας δαίμονας από την καρδιά, μετά όταν βρεθεί ράθμη ψυχή, φέρνει άλλα 7 πνεύματα. Δηλαδή όταν έχουμε πτώσει, συμβαίνει αυτό το πράγμα της πτώσης μας. Γι' αυτό συμβαίνει, βέβαια. Συμβαίνει διότι εμείς υποχωρούμε. Και θα πρέπει αμέσως να μετανοήσουμε, να τον ξαναδιώξουμε τον διάβολο. Του δίνουμε χώρο και τρόπο να μας επηρεάσει. Γι' αυτό χρειάζεται η μετάνοια. Και η αδιάλειπτη προσευχή. Έτσι, η αδιάλειπτη προσευχή, να σας το πω έτσι με έναν όρο στρατιωτικό, είναι σαν έναν που είναι στο πολυβολείο, έτσι, και συνέχεια ρίχνει ρηπές. Οπότε δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας. Άμα σταματήσει να ρίχνεις ρηπές, έτσι ο εχθρός πλησιάζει. Έχετε ακούσει που λέει φράγμα πυρός. Έτσι κάνεις ένα φράγμα πυρός, δεν μπορεί να πλησιάσει τίποτα. Αν σημαίνει που σταματάς να ρίχνεις, θα έρθουν οι εχθροί. Και θα μπουν και μέσα. Στο πολυβολείο. Έτσι το πολυβολείο είναι η καρδιά μας. Και ο πολυβολητής είναι ο νους μας. Και οι σφαίρες είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με. Κάτι θέλεις πολύ ξένο. Πάτερ, όταν είναι σε μια κατάσταση κάποιος πιστός που τον ενοχλεί ένας, ας πούμε, από τους δαίμονες που αναφέραμε, κυρίως αυτή η λεπτή, έτσι, με τους συλλογισμούς, και είναι μεν ο πιστός, ας πούμε, κάνει, προσπαθεί να είναι σε ωραία προσευχή, μετανοεί, ωστόσο ζει για πολύ καιρό, για πολλά χρόνια, να τον ενοχλεί αυτό το, με τον τρόπο που τον ενοχλεί, και φτάνει ο πιστός να κουράζεται, να εξαντλείται, να μην χάνει με την ελπίδα του, αλλά έτσι αυτό το πράγμα να κρατάει πολλά χρόνια. Δηλαδή να μην βλέπει εξέλιξη, ωστόσο ούτε να πέφτει.
αυτός, εκεί τι πρέπει να κάνει? Υπομονή και προσευχή. Είναι ένα σταυρός. Αυτό το αφήνει ο Χριστός κόπημα. Για να ασκηθούμε στον πόλεμο. Δεν μας τα παίρνει ενδεχομένως όλα. Μας αφήνει και κάτι να μας πειράζει. Για να μας πιάσει και ο ύπνος. Γιατί μετά μπορεί να πέσουμε σε πλήρη ραθυμία. Οπότε σου αφήνει και μια δυναμία. Είδατε ο Απόστολος Παύλος που ήταν μέγας Παύλος. Και όμως λέει εδώ θυμής σκόλοψ τη σαρκή ή να μην υπεραίρομαι. Μου δόθηκε ένα αγκάθι λέει στη σάρκα για να μην υπερηφανεύομαι. Και τρεις φορές τον Κύριο παρεκάλεσα να μου το πάρει. Τρεις φορές του είπα σε παρακαλώ δεν μου το αντέχω άλλο αυτό το πράγμα. Και του είπε ο Κύριος αρκήσει η χάρις μου. Σου είναι αρκετή η χάρις μου, η γάρ δύναμής μου, τι λέει μετά, ένα ασθενία τελείωται έτσι, η δύναμής μου φανερώνεται στην τελειότητά της μέσα στην ασθένεια, μέσα στην αδυναμία τη δική σας. Οπότε θα κάνουμε υπομονή και όταν θέλει ο Θεός θα μας το πάρει τον πειρασμό. Έτσι, ναι. Συμπληρωματικά σε αυτό όμως, όταν ας πούμε προσπαθεί κάνει υπομονή ο πιστός, αλλά φτάνει σε κάποιες φάσεις να κουράζεται, να τον εκνευρίζει ο λογισμός, ώστε να έχει όμως συνέστη ότι γίνεται αυτό για να ασκηθεί στην υπομονή, μερικές φορές έρχεται ο λογισμός ότι α, για να μην βελτιώνεσαι, σημαίνει ότι είσαι πάρα πολύ βρώμικος, ας πούμε. Αυτό θα το πει στον πνευματικό του και θα φύγει. Είναι πονηρός λογισμός, γιατί ο διάβολος προπάντων προσπαθεί να μας ρίξει στην απογοήτευση. Να σου πει ότι δεν γίνεται τίποτα, είσαι πάρα πολύ βρώμικος, είσαι μαύρος, κατάμαυρος, πίσα, αράπης και δεν καθαρίσαι με τίποτα και παράτησε τα όλα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη χαρά του διαβόλου, να τα παρατήσουμε. Δεν θα τα παρατήσουμε, δεν θα το κάνουμε το χατήρι. Για να μην σας πω ότι καθόλου δεν πρέπει να τα ακούμε αυτά και ότι εγγίζει η απολύτρωση ημών, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή εκεί που νομίζεις ότι είναι χαμένα όλα, εκεί πλησιάζει το τέλος, να ξέρετε. Και ο διάβολος ιδίως στο τέλος βάζει τους μεγαλύτερους πειρασμούς. Και όταν είναι να φύγει κανείς να πάει στη Βασιλεία του Θεού, εκεί έχει τους πιο μεγάλους πειρασμούς, την ώρα του θανάτου δηλαδή, που πλέον βλέπω ο διάβολος ότι χάνει τη μάχη, εκεί βάζει όλες τις δυνάμεις. Και εκεί είναι που δεν πρέπει να απελπιστείς με τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, όταν έχεις τέτοιους λογισμούς, είναι καθαρά του διαβόλου. Ο Χριστός ποτέ δεν μας λέει τέτοιους λογισμούς. Ποτέ δεν μας λέει παράδοτα, είσαι κατάμαυρος, είσαι άχρηστος, είσαι... Αυτά τα λέει ο διάβολος για να μας απελπίσει. Ίσα ίσα αυτά όλα φανερώνουν την ήττα του. Γιατί ακριβώς αν ας πούμε μας είχε το χέρι του, δεν θα ασχολόταν με εμάς. Δεν θα είχαν τον καιρό του με εμάς. Θα πήγαινε στους άλλους. Το γεγονός λοιπόν ότι έχεις πειρασμό σημαίνει ότι πάει καλά το πράγμα. Να είσαι χαρούμενος. Έτσι σημαίνει ότι τον έχεις στριμώξει τον διάβολο. Και γι' αυτό ασχολείται μαζί σου. Τους άλλους που τους έχει δικούς του, δεν ασχολείται. Έτσι. Και λένε, α, κοίταξε τι ωραία που είναι αυτοί στον κόσμο, δεν έχουν και πειρασμούς. Αυτοί να τους κλαις. Γιατί αυτοί τους έχει δικούς τον διάβολο. Και καμιά φορά έρχεται, ας πούμε, να δει πώς πάνε. Αν του κάνει υπακόη. Από καιρό εις καιρό. Σου λέει, α, καλά πάνε. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη από μένα, είναι μόνοι τους δαίμονες. Για τον εαυτό τους, για την ψυχή τους, είναι οι ίδιοι οι δαίμονες, οι άνθρωποι. Ασχολείται με αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν πνευματική ζωή. Και το άλλο που ήθελα να σας πω είναι να ακολουθείτε αυτή τη συμβουλή που λέει ο πατήρ Πορφύριος. Ο οποίος τι λέει, ας τους λογισμούς, ας τα πάθη και κοίταξε τον Χριστό. Αγάπησε τον Χριστό και αυτά θα μαραθούν από μόνα τους. Μερικοί οδηγείται, δεν οδηγείται. Λοιπόν, καμιά φορά πίσω από το αυτοκίνητο δεν έρχονται σκυλιά και γαβγίζουνε. Τι κάνετε, σταματάτε το αυτοκίνητο για να τα διώξετε. Κανείς δεν το κάνει, όλοι μόνο. Θα σταματήσει τα μάξια για να διώξει τα σκυλιά. Θα σου πούνε, πάει, το χάσεις. Λοιπόν, έτσι είναι και αυτό, ο διάβολος. Έτσι είναι σκυλιά, έρχονται οι γαβγίες. Λοιπόν, εσύ τι θα κάνεις. Θα ασχοληθείς μαζί του, τίποτα. Εσύ θα συνεχίσεις το ταξίδι σου. Εσύ πας στον Χριστό, στη Βασιλεία του Θεού, τελείωσε. Και δεν ακούς κανένα σκυλί. Έτσι. Οπότε ο διάβολος, επειδή είναι πολύ εγωιστής, θα σε αφήσει. Αργά ή γρήγορα θα σε αφήσει. Γιατί η μεγαλύτερη του χαρά είναι να ασχολείσαι μαζί του. Έστω και αρνητικά, να του λες δεν σε θέλω, φύγε κλπ. Δεν του λέμε τίποτα. Πλήρης περιφρόνηση.
Να πούμε διευχών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και σ' όνος των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομίαν Σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού Σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μαζί σας. Να σας καλύτερα.